Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Eurowalking Group το πρωί της Τετάρτης θα γίνει το πρώτο crash test της λίστας των μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζει για το Eurogroup ο Γιάννης Βαρουφάκης. Επιπλέον, μετά από κατεπίγουσα επιστολή του Γερούντα Έσεμπλουμ, θα συζητηθεί το αίτημα της Αθήνας για επιστροφή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των 1,2 δισεκατομμυρίων, καθώς δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα ομόλογα του EFSF για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, αλλά ρευστό. Με φόντο δηλώσεις αξιωματούχων στο Reuters, σύμφωνα με τις οποίες τα κρατικά ταμεία θα αδειάσουν στις 20 Απριλίου, αν δεν φτάσει χρηματοδοτική βοήθεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Δημήτρη Καμπουράκη και στο Γέρο Οικονομίας στην Κοινωνία Ωραμέγκα, διαβεβαίωσε ότι η λίστα θα είναι έτοιμη ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν θα περάσει ένας μήνας. Αυτό. Γρήγορα γίνονται αυτές οι κινήσεις, σας το είπα και χθες. Και αυτό είναι γενικά και αυτός είναι ο ρυθμός ταχύτητας με τον οποίο κινείται. Δευτέρα δηλαδή λέμε τώρα, έτσι. Δευτέρα μιλάμε τώρα. Έτσι, για να μιλάμε συγκεκριμένα. Μέχρι Δευτέρα θα έχουν τελειώσει αυτά. Το αργότερο τη Δευτέρα. Η λίστα έχει πάντως αγκάθια, όπως η ενδεχόμενη κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ σε πλούσια νησιά και η επανεξέταση εξαιρέσεων απαλλαγών από μηδενική βάση. Η θεσμοθέτηση ισχυρών αντικινήτρων για τις πρόορες συντάξεις και οι διοικητικές ενοποιήσεις ταμείων. Η επανεξέταση του ενιαίου μισθολογίου των πολλών στρεβλώσεων και αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα, ενάντια Βαλαβάνη άναψε φωτιές, αφού άφησε ανοιχτό το παράθυρο για αύξηση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά. Κυβερνητικοί κύκλοι σημείωναν ωστόσο αργότερα ότι η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε προσωπικές απόψεις που δεν εκφράζουν συνολικά την κυβερνητική πολιτική. Για μένα τα νησιά, εγώ σας έλεγα ότι αν Μύκονος ή Σαντορίνη πάει στο ίδιο καθεστώς με την Κρήτη, η οποία κατά μέσο όρο το τουριστικό της προϊόν, αλλά και το ΑΕΠ του νησιού είναι πολύ χαμηλότερο και από τη Μύκονο και από τη Σαντορίνη, δεν θα πάθουν κάτι. Όμως τα νησιά που είναι πραγματικά τα νησιά της άγονης γραμμής πρέπει να προστατευτούν. Πρέπει να δούμε ποια είναι άγονης, ποια δεν είναι άγονης όμως. Από τις επικείμενες αλλαγές στη φορολογία, αυτό που ξεχωρίζει είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΕ και αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών πριν κλείσει το πρώτο εξάμηνο. Η νέα φορολογική κλίμακα και η κατάργηση των τεκμηρίων θα αφορούν στα εισοδήματα του 2015, αλλά οι διατάξεις θα έρθουν στο δεύτερο εξάμηνο. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών μελετά κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, όπως η έκπτωση φόρου, ενώ θα ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο, όπου θα δηλωθούν και τα μετρητά. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση δύσκολα θα αποφύγει νέες παρεμβάσεις ασφαλιστικού και αποκρατικοποίησης. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, σας είπα με μεγάλη σαφήνεια ότι δεν θα γίνει κανένας θεμαχισμός στη ΔΕΗ. Το είπα αυτό. Το είπα 10 φορές από το πρωί. Δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα παραμείνει δημόσια. Ο απολογισμός του ταξιδιού στο Βερολίνο κρίνεται θετικός από την ελληνική πλευρά, αφού ενίσχυσε τη λογική της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ενώ η αναφορά της Άγκερα Μέρκελ σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς εκτιμάται ότι αφήνει ανοιχτό το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Freue ich mich darüber, dass sich die Tonlage in den deutsch-griechischen Gesprächen in den letzten Tagen deutlich verändert, deutlich verbessert hat. Wir wissen alle sehr genau, das ist noch nicht die Lösung für die finanzpolitischen Probleme, die zu überwinden sind. Μόλις βγαίναμε από το πρόβλημα και τώρα η έλλειψη ρευστότητας έχει πάλι παραλύσει την ελληνική οικονομία. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία και γρήγορα. Και όχι άλλο θέατρο δίθεν διαπραγμάτευσης. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία, γιατί διαφορετικά ξαναμπαίνουμε σε ύφεση και θα είναι ό,τι χειρότερο. Ελπίζουμε ότι επιστρέφοντας ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ξανά στην προεκλογική του ρητορική. Ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες. Ευρωπαϊστή στο Βερολίνο και εθνικολαϊκιστή στην Αθήνα. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για αλλαγή στο μείγμα πολιτικής με νέα ισοδύναμα μέτρα δεν δίνονται προς το λαό και τους εργαζόμενους, αλλά προς το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που ο κύριος Τσίπρας, με 2 μήνες καθυστέρηση, βλαπτική για τη χώρα, πήγε στο Βερολίνο να κάνει την τούμπα, ενώ εξακολουθεί να λέει ψέματα στην Αθήνα. Ο Τσίπρας προσκύνησε την αρχιτοκογλύφο Μέρκελ, συνεχίζει τα επέσχυντα μνημονιακά μέτρα.